Τι και αν ο Δήμος Ηρακλείου και το Λιμεναρχείο πριν από κάποιες ημέρες προσπάθησαν να βάλουν φρένο στη χρήση των ηλεκτροκίνητων πατινιών έως ότου θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο που θα διέπει τη διάθεση και τη λειτουργία τους. Μάλλον απέτυχαν, καθώς όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα μας τα πατίνια εμφανίστηκαν και πάλι και υπάρχουν προς διάθεση σε πολλά κεντρικά σημεία της πόλης. Όχι, να μην τα χρησιμοποιούν γιατί είναι κίνδυνο στάντου να θυμισθωρώσουν τους ανθρώπους. Βλέπουμε συχνά και σε δρόμους κυκλοφορία. Έχει λίγο, εντάξει. Ναι, ειδικά δεν θέλει τρέλες. Ενώ έχουν απαγορευτεί, τα βλέπουμε κανονικά να κυκλοφορούν. Ναι, εδώ στο Καράβολα είναι γεμάτο. Την περισσότερη το κάνουν για παιχνίδι. Έχει καταλήξει σαν παιχνιδάκι αυτό στην πόλη. Όχι για κανονικούς δρόμους, προσέω. Ναι. Για πεζοδρόμους, ναι, θεωρώ ότι υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις από ό,τι ξέρω. Οπότε καλώς που υπάρχει εδώ. Η μόδα των ηλεκτροκίνητων πατινιών έχει απασχολήσει ιδιαίτερα, καθώς από τα τέλη Ιουλίου, οπότε και έκαναν την εμφάνισή τους στην πόλη του Ηρακλείου, ξεκίνησαν και οι καταγγελίες πολιτών, πεζών και οδηγών για την επικινδυνότητά τους και την ανεξέλεγκτη χρήση των οχημάτων αυτών, ακόμα και από ανήλικους. Θεωρείς όμως ότι είναι και ασφαλή για εκτός από... 20, τρέχει με 20. Γιατί να μην είναι ασφαλή? Γιατί τρέχουν, μπαίνουν δηλαδή σαν το ποδήλατο από εδώ, από εκεί, χώνονται. Δεν προσέχουνε, τώρα θα μου πεις προσέχουνε άλλοι, όχι. Είναι χωρίς κράνη. Βράδυ σε διασταυρώσεις που δεν έχω ορατότητα, περιμένω να δω το αυτοκίνητο με τα φώτα αυτά για να περάσω. Και έχει τύχει φορές να φρενάρω, ας πούμε, τελευταία στιγμή και αυτά. Πάνε ανάποδα, πάνε όπως θένε. Είναι ανάλογα πίσω το πάρει, όπως και τα αμάξι, όπως και το ποδήλατο, όπως και όλα. Είναι ανάλογα πίσω το χρησιμοποιείς και πώς θα το χρησιμοποιείς. Επικίνδυνα. Άμα βγαίνουν στον δρόμο, ναι, είναι επικίνδυνα. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Μου έχει τύχει να περάσει δίπλα μου πατίνι με μεγάλη ταχύτητα που ήταν επικίνδυνο. Το θέμα έφτασε μέχρι και την Βουλή με ερώτημα που κατέθεσαν στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη. Προτίθεται η κυβέρνηση να διερευνήσει την αναγκαιότητα ρύθμισης της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών τόσο αναφορικά με την διασαφήνιση των διατάξεων του COX στις οποίες υπάγονται, όσο και σε σχέση με ζητήματα στάθμευσης και συνολικά συνύπαρξης του νέου αυτού μεταφορικού μέσου με τους πεζούς και τους χρήστες αυτοκινήτων. Να πείτε ότι είχαν κάνει ειδικό δρόμο, ειδικό, όπως τους λένε αυτό τους, για τα όπως λένε ποδηλατοδρόμους. Να πω ναι, αλλά... Με τα πόδια μου είσαι ότι μπορεί να γίνει το οτιδήποτε τώρα, τι να πω. Να μην τα απαγορεύσουν γιατί είναι ένας τρόπος μεταφοράς και αυτός, απλώς δεν έχει το νομικό πλαίσιο για να του βάλουν, ας πούμε, τέλη κυκλοφορίας, πινακίδες, γι' αυτό αντιδρούν. Άντε να τους σταματήσετε, παιδιά. Που σταματιούνται τα παιδιά, άμα τους το βέρνεις στα πόδια τους μέσα, δεν γίνεται να σταματήσουν τα πατίνια. Πολύ ωραία εμπειρία. Θα ήθελα να το κάνω, να δω πώς είναι. Βέβαια τα βλέπω πολύ σε δρόμο. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα που να μην στερηθεί κανείς τη δυνατότητα αυτή, αλλά να υπάρχει ένας τρόπος να ελεγχθεί και να υπάρχει ασφάλεια. Το πρόσφατο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον παραλιακό δρόμο του Ηρακλείου σε συνδυασμό με το νομικό κενό που υπάρχει, καθώς απουσιάζει το πλαίσιο που θα ορίζει την κυκλοφορία τους, αλλά και άλλα πρακτικά θέματα, όπως η χρήση του δημόσιου χώρου για τη στάθμευσή τους και η υποχρέωση ασφάλισης, οδήγησαν στην προσωρινή απαγόρευσή τους. Με την τροχέα Ηρακλείου να προχωρά πριν από λίγες ημέρες σε μια επιχείρηση σκούπα, κατά τη διάρκεια της οποίας μαζεύτηκαν και μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο 200 πατίνια, τα οποία βέβαια προκαλεί ερωτηματικό ότι μέχρι και σήμερα παραμένουν στα αζήτητα, αφού κανείς από την εταιρεία δεν εμφανίστηκε για να τα ζητήσει.